Στο παλί με αφήσατε την προηγούμενη φορά, στο παλί της Ινδονησίας είμαι και αυτήν. Και φυσικά δεν αποχωρίζω με το καπέλο μου, το παραδοσιακό, το μπαλινέζικο. Γιατί είναι δώρο από την ενορία μας εδώ, την ενορία των Αγίων Πάντων, τον πατέρα Στέφανο και όλους τους ντόπιους που μου το χαρίσανε για να το φοράω και να αισθάνομαι κι εγώ μπαλινέζος. Και θα σας πω και κάτι ακόμα. Μου δώσανε και δεύτερο καπέλο. Σε περίπτωση που λερωθεί αυτό, να έχω αμέσως να φορέσω το δεύτερο. Κυρίες και κύριοι, καλώς ορίσατε και αυτή τη φορά στη συντροφιά μας. Παραμένουμε στον παλί της Ινδονησίας και την προηγούμενη φορά είδαμε το καλωσόρισμα εδώ από τους ενορίτες, ενορίες των Αγίων Πάντων, εδώ στη Σιγκαράτζα. Είναι μια πόλη βόρεια στον παλί και μας καλωσόρισαν με το δικό τους ζεστό, όμορφο τρόπο. Η ενορία αυτή όμως και ο πατέρας Στέφανος έχει να επιδείξει σημαντικό φιλανθρωπικό έργο και συγκεκριμένα το πρόγραμμα που έχουμε με την επωνυμία Άγιος Θωμάς. Είναι ένα σπίτι αγάπης, είναι ένα σπίτι που εκεί πέρα μπορεί κάποιος να βρει θαλπορή. Δεν είναι απλά ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτε θα λέγαμε ότι είναι ένα ορφανοτροφείο. Είναι ένας χώρος υποδοχής για όλους τους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και κυρίως για τα παιδιά. Εδώ και 17 χρόνια ο πατέρας Στέφανος ξεκίνησε δειλά μια προσπάθεια να μπορέσει να βοηθήσει παιδιά τα οποία ήταν εγκαταλελειμμένα ή οικογένειες που είχαν πραγματικό πρόβλημα και κυρίως οικονομικό. Μετά από 17 χρόνια, δεκάδες, για να μην πω εκατοντάδες παιδιά, βοηθούνται και ο πατέρας Στέφανος γίνεται ένας πραγματικός πατέρας για όλα αυτά τα παιδιά, για όλες αυτές τις οικογένειες. Αρκετά από αυτά φιλοξενούνται για μικρό ή για μεγαλύτερο διάστημα στον Άγιο Θωμά, σε αυτό το σπίτι, σε αυτό το οίκημα με αυτή την ονομασία και δεν θα πω περισσότερα γιατί η κόρη του, η Ευαγγελία, που μιλάει ελληνικά, θα μας πει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι προσπάθειες γίνονται εδώ. Γιατί δεν είναι μόνο το πρόγραμμα Άγιος Θωμάς, αλλά είναι και το πρόγραμμα που φιλτράρουν νερό και το δίνουν σε φτωχές οικογένειες, αλλά πουλάνε κιόλας για να μπορούν να καλύψουν τα έξοδα για τα παιδιά που βρίσκονται και φιλοξενούνται στο σπίτι του Αγίου Θωμά. Καλησπέρα, είμαι Ευαγγελία. Θέλω να πω κάτι λίγο για το Αγίο Θωμά που το ίδρυσε ο παπάς εδώ από το 2002. Είναι σαν ίδρυμα που λέμε. Ναι. Ναι.
που βοηθάμε τα παιδιά που έχουν ανάγκη, που έχουν ανάγκη και την οικογένεια. Περισσότερο βοηθάνε τα παιδιά για να πάνε σχολείο και οικογένεια που έχουν ανάγκη στην καθημερινότητά τους. Το Μπαλί έχει κρατήσει πολύ την παράδοση και την κουλτούρα από παλιά και με αυτό το πράγμα ζούμε καθημερινά. Με την παράδοση και την κουλτούρα που έχουμε, γι' αυτό έρχονται οι τουριστές εδώ πέρα. Αλλά εκτός από αυτό, με πολλοί τουρίστες, έχουμε και πολύ κόσμο στο Μπαλί, έχουμε και τους φτωχούς. Πολλοί ζουν στους δρόμους και τα παιδιά που τα παρατάνε και οικογένειες που δεν έχουν να ζουν καλά, που δεν έχουν χρήματα καλά για καθημερινά. Και εδώ η εκκλησία στη Σιγαράγια που είναι ο πατέρ Στέφανος στην Ενωρία εδώ βοηθάει τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα με τα παιδιά που δεν μπορούν να πάνε σχολείο, που δεν μπορούν να ζουν καθημερινά. Τους δίνει ο παπάς κάθε μήνα χρήματα έτσι, για να πληρώσουν σχολείο και να αγοράσουν ρύζια ή αυγά ή γάλα για τα παιδιά. Και προς το παρόν αυτό πάει καλά. Αυτό πάνε καλά. Μόνο πολλοί όμως εκμεταλλεύονται με αυτό το πράγμα και μπαίνουν στην εκκλησία έτσι μόνο για να βρουν βοήθεια. Αλλά ο παπάς σαν πατέρα που αγαπάνε τα παιδιά του, που αγαπάει τα παιδιά του, τους βοηθάει, παρόλο που ξέρει ότι μπορεί να φύγουνε, τους βοηθάει όσο μπορεί. Εγώ στενοχωριέμαι με αυτό όμως, γιατί δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα που εκμεταλλεύονται την εκκλησία. Αλλά όμως εκατοντάδες οικογένειες έχουν βοηθηθεί τώρα εδώ και 17 χρόνια. Προσπαθεί συνέχεια να τους, να τους βοηθήσει. Παρόλο που η κατάσταση δεν είναι και τόσο εύκολα για τον παπά, αλλά ο παπάς πάντα προσπαθεί να βοηθήσει όσο έχει, τουλάχιστον για να αγοράσει βιβλία και να πληρώσει για το σχολείο, γιατί το σχολείο εδώ στην Ινδονησία γενικά δεν είναι δωρεάν. Πρέπει να πληρώσουμε κάθε μήνα για το σχολείο και για τα ρούχα, για τα βιβλία, για στυλό. Και για τα φαγητά τους καθημερινά. Και όλα αυτά είναι μεγάλο μεγάλο πράγμα που κάνει ο παπάς εδώ και 17 χρόνια. Πολλά παιδιά έχουν τελειώσει
το σχόλιο τους και έρχονται εδώ να ευχαριστήσουν τον παπά, τα παιδιά που χρειάζονται για να βρουν δουλειά και αυτά. Βοηθάει και σε αυτά ο παπάς, τους βρίσκει δουλειά, να δουλέψει ας πούμε σε ένα μαγαζί ή να βοηθάει τον παπά εδώ. Έχουν και, πώς λένε αυτό το, πουλάνε νερά. Το πρόγραμμα με το νερό, πρόγραμμα, για να κάνουμε καθαρό νερό. Ναι, το πρόγραμμα που πουλάνε νερό με μηχανή που γίνονται καθαρό το νερό και μετά το πουλάνε. Και μετά αυτά τα χρήματα λίγο-λίγο βοηθάνε τα παιδιά εδώ για την καθημερινότητά τους. Και στον κήπο που έχουν λαχανικά, έχουν κουρτάκια και αυτά τα χρησιμοποιούνται κάθε μέρα. Πάντως τους προσέχει πολύ ο παπάς, τους αγαπάει πάρα πολύ εδώ πέρα και προσπαθεί να τους βοηθήσει για να βρει αυτά που θέλουν, αυτοί θέλουν να γίνουν, ας πούμε θέλουν να γίνουν καθηγήτρια, θέλουν να γίνουν ή θέλουν να δουλέψουν κάπου σε ξενοδοχείο και εστιατόριο. Αυτό το βοηθάει πολύ ο παπάς. Αυτά μπορώ να πω για την ενορία εδώ στη Σιγαράτζα του Αγίου Θωμά. Να μας εύχεστε πάντα να είμαστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστήσουμε την Ευαγγελία και να παρακαλέσουμε όλους εσάς να προσεύχεστε για όλα αυτά τα άτομα εδώ, για την Ορθόδοξη κοινότητα στο μακρινό εξωτικό Μπαλί. Το έχουμε ανάγκη και η δικιά σας αγάπη είναι αυτή που πραγματικά είναι βοήθεια και συμπαραστάτης στους αγώνες και στις προσπάθειες του πατέρα Στέφανου και όλων των συνεργατών εδώ, στην ενορία των Αγίων Πάντων. Να είστε όλοι καλά! Η Παναγιά Ντάμα. Oh,
Κύριε, να μου τα πάντα.